Ψητοπολείο Πατρίκιος. Γύρος, μπιφτέκι, σουβλάκι, λουκάνικο. Ψητοπολείο Πατρίκιος. Ελάτε στο πιο ίνσουβλατζίδικο της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Οι σούβλες πήραν φωτιά και ο Πατρίκιος σας περιμένει. Ψητοπολείο Πατρίκιος. Κλεάδος 33 στην Κάτω Τούμπα. Τηλέφωνο στο 2310-920-20 με delivery και άμεση εξυπηρέτηση. Και φυσικά και το δεύτερο μας κατάστημα στη Νέα Μαδίτο. Υπεύθυνος καταστήματος ο Γιάννης Πατρίκιος. Ένα ακόμη συνεφιασμένο απόγευμα του Μάη. Ποδαρικό λοιπόν με το δεξί. Κυρίες, κύριοι αθλητές, την καλησπέρα μας εδώ από το γήπεδο Τριανδρίας. Καλό σας μήνα βέβαια παρεμπιπτόντως να ευχηθούμε. Και φυσικά μετά τη λήξη του πρωταθλήματος ένας νέος κύκλος έχει ξεκινήσει. Εδώ και με ένα γέμισμα στην προθυμένη γραμμή. Εκεί όπου θα πέσει η μπάλα είναι μόνο ο στόπερ. Θα τη βγάλει στον αρχηγό του και ένα χαστούκι στην μπάλα τη στέλνει στην κορυφή της επίθεσης. Τρέχει να οργώσει την πορεία της, η ευκαιρία. Έτρεξε να οργώσει. Και από την άμυνα ο στόπερ σε ένα γέμισμα στην πλάτη της άμυνας. Η ευκαιρία offside. Και ήταν ο Μανιατέας, εκείνος ο οποίος όργωσε την πλευρά. Βρέθηκε σε θέση. Θα επαναφέρει, ψάχνει κίνηση από τη γωνία. Θα γεμίσει στο πρόσωπο της άμυνας. Το κοντρόλ από τον Παρασάιτη μας θα σουτάρει. Μπάλα στην αγκαλιά του Θεοφίλου. Θα πάρει θέση πάνω από την μπάλα ο Στεφανίδης και να δούμε την εκτέλεση. Θα εκτελέσει με πολύ φάλτσο, πέφτει στη γωνιά το Μίσιος, διώχνει σε κόρνερ. Και η ευκαιρία για ένα φάουλ από ακρινή απόσταση σε ένα γέμισμα στο πρόσωπο της άμυνας, το τσίπα της μπάλα, το βολ πλανέ από τον Γκέλη και out. Back του Ιωάννη Παπάφη, θα τη στείλει στην προθυμένη γραμμή το κοντρόλ από τον Κεστελίβη σε ένα γέμισμα στην πλάτη της, με στόχο την εστία. Το έβγαλε ο Μίσιος. Δυνατά με το αριστερό, με στόχο την εστία, η μπάλα έχω την εντύπωση ότι χτύπησε στο δοκάρι. Χτύπησε στο δοκάρι. Η εκτέλεση στο ύψος του πέναλτι, το σούτ της μπάλα, στο σούτ οι κόντρες και πάλι το σούτ το βγάζει ο Μίσιος. Η εκτέλεση, η μπάλα περνάει, η κεφαλιά που θα πάρει προθυμένος και πάλι με το κεφάλι πρώτος ο Λούγκας. Πίσω η μπαλιά στην άμυνα. Από εκεί σε πλάγιο. Η επαναφορά με πλάτη στον αντίπαλο, το τσίμπα της μπάλας από τον Μενιατέα και το γέμισμα αριστερά στην κίνηση για τον Στεφανίδη. Έτοιμος να πάρει το σλάλομ και να εκτελέσει, το βγάζει ο Μίσιος. Θα αλλάξει με τον επιστοχωρημένο οι κόντρες, πιο πίσω η μπαλιά στον Φάτσι. Έτοιμος να γυρίσει το κορμί του και την πετάξει κάθετα στα πόδια του προθυμένου οι κόντρες. Το shootout από τον Στεφανίδη. Ο στόπερ. Πλάγιο. Λίγο μετά το ημίωρο λοιπόν φίλες και φίλοι, αφού προηγηθεί η φάση, οι κόντρες, παίζεται λέει ο ρεφερί. Και φύγαμε. Με το δεξί μπάλα περνάει, στο δοκάρι, κεφαλιά, 1-0 ο Ιωάννης Παπάφης. Η εκτέλεση πέφτει στη γωνιά του, ο Θεοφίλου πάει στο δοκάρι, παίρνει το rebound ο προθυμένος και κάνει το 1-0. Σκόρερ ο Ψεμεκίδης. Και φύγαμε. Με το δεξί μπάλα περνάει, στο δοκάρι, κεφαλιά, 1-0 ο Ιωάννης Παπάφης. Συνεργασία των δύο. Ο δεύτερος Φατσής ανεβάζει στροφές με μια κάθετη παλιά στα πόδια του προθυμένου, έτοιμος να γυρίσει το κορμί του και να εκτελέσει με ένα χαμηλό σούτ από τη διαγώνιο. Η μπάλα στην αγκαλιά του Μίσου. Η επαναφορά, η συνεργασία των δύο, το κοντρόλ από τον πλάγιο Μπακ θα τη γυρίσει στα πόδια του Φατσί. Συνεργασία με τον έτερο Φατσί στο παιχνίδι σε ένα χαμηλό σουτ.
η μπάλα στην αγκαλιά του Μίσιου. Χαμηλά η συνεργασία των δύο, το κλέψιμο, η ευκαιρία, το βγάζει ο Θεοφίλου, το σούτ από τον Θεμεκίδη. Σε ένα διαγώνιο σούτ η μπάλα περνάει out. Και φύγαμε λοιπόν, ξεκινάμε για την περιγραφή του δευτέρου μέρους. Πίσω η παλιά στην άμυνα, ο στόπερ ελέγχει σε ένα γέμισμα στο πρόσωπο της άμυνας. Η παλιά πάσα... με πλάτη στον αντίπαλο, οι κόντρες, θα γυρίσει το κορμί του πρώτος ο Πετρούσης και η ευκαιρία που μπορεί να εξελιχθεί σε τελική ενέργεια. Με πρόσωπο στον αντίπαλο η μπάλα περνάει πίσω στον Μίσιο. Ούτε τώρα ο Πυρσός Θεσσαλονίκης. Ούτε πλάτη άμυνας, βγαίνει στην κόντρα πρώτος ο Κώστας, η μπάλα περνάει σε πλάγιο μετά. Τι έχουμε εδώ, μικρή σύσκεψη από τον Παγώνη και τον Μερκενίδη. Τσεμεκίδη σε πάνω στην μπάλα με καλλιτεχνικό τρόπο, η μπάλα περνάει σε out. Και το γέμισμα, η κεφαλιά πάσα πιο μπροστά, το κοντρόλ από τον ενδιάμεσο, η μπάλα παίρνει ύψος. Και κεφαλιά πάσα από τον Μανιατέα, θα την βγάλει πιο πίσω σε ένα σουτ, συγκίνηση, out. Το Τούμπας, όπως επίσης και για τον Πυρσό Θεσσαλονίκης, με τον ίδιο αντίπαλο την τέταρτη αγωνιστική, το σουτ, η μπάλα στην αγκαλιά του Μίσιου. Πιο πίσω στον Γέλη, το γέμισμα, η κόντρα με τον Πετρούση, σφύριγμα του Ρεβερ για φάουλ. Θα γεμίσει αριστερά στην πτέρυγα το κοντρόλ από τον πλάγιο Χάφου. Θέλει παίχτη κοντά του για να αλλάξει, την πετάει κάθετα και ο Πυρσό στην κόντρα σε μια παράλληλη παλιά. Δεν ακολουθεί κανένα ωστόσο. Άλλη μία. Η εκτέλεση παράλληλα στην περιοχή. Η ευκαιρία με πλάτη στον αντίπαλο. Συνέχεια στο παιχνίδι. Είναι συνεργασία των δύο σε μια κάθετη παλιά στα πόδια του πιστοχωρημένου Σίσκου. Θα την βγάλει δεξιά στον Παλιγιάννη. Πλάγιο. Θα επαναφέρει. Κόντρες. Θα την γυρίσει πιο πίσω. Ελέγχουν οι του Πυρσού σε μια μεγάλη παλιά στον άξονα. Βγάζει από την άμυνα ο στόπερ. Η μπάλα περνάει και παλιά. Πάσα αριστερά στην πτέρυγα. Και πάλι με το κεφάλι ο Λιούγκας. Εξετελέστη για τον Ιωάννη Παπάθη που πήρε μια παλικαρίσια νίκη, τους παλικαρίσιους τρεις βαθμούς της νίκης κόντρα στον πολύπυρο και πολύμαχο Πυρσό Θεσσαλονίκης. Κοντά μου ένας από τους πρωταγωνιστές, ο Γιάννης, ο Παλιγιάννης. Γιάννη, συγχαρητήρια για την εικόνα της ομάδος, συγχαρητήρια και σε ένα προσωπικά που έδωσε στις μάχες και στις πτέρυγες. Θέλω να μου πεις δύο λόγια για το παιχνίδι, πώς το είδες? Ευχαριστώ πολύ καταρχήν, να πω σε όλες χρόνια πολλά Χριστός Ανέστη κιόλας, γιατί ήταν το μάτς μετά τις γιορτές. Έτσι. Ήταν δύσκολο γενικά για την ομάδα, γιατί έχουμε πολλά παιδιά που είναι απ' έξω και έχουν φύγει στα χωριά τους, γονείς τους, έχουν να ζουν και καιρό, είναι φοιτητές. Τα παιδιά όμως έδωσαν το κάτι παραπάνω, όλοι ήρθαν, γύρισαν, γιατί ήμασταν 11 άτομα την Πέμπτη και σήμερα στον αγώνα καταφέραμε να έχουμε 20 άτομα. Πολλά συγχαρητήρια και στα παιδιά και στην ομάδα μου για αυτό που έχουν καταφέρει. Το μάτς πήγε με τις συνθήκες που δεν θα θέλαμε, γιατί χάσαμε και ένα παίχτη μας με τραυματισμό και δεν ξέρω για πόσο τώρα συνέχεια είναι δύσκολο να καταλάβουμε ανάλογα τον τραυματισμό που έπαθε. Τα παιδιά, τι να πω, συγχαρητήρια σε όλα, σε όλους, ξανά και στο team και στους προπονητές μου, σε όλους. Δώσαν και την ψυχή τους. Αυτό το μάτς δεν θα το κερδίζαμε αν δεν ήμασταν όλοι αυτοί και 20 και από τον πάγκο να έχουμε τέτοια δύναμη και τέτοιο πάθος για μέσα στον αγώνα. Γιάννη, κόντρα σε ένα δυνατό αντίπαλο, σας είχε μονότρεμα στο πρώτο μέρος. Δείξατε ότι είχατε στένος, έναν πολύ καλό σαχινίδι στην άμυνα, έβγαλε όλες τις αντεπιθέσεις. Και φυσικά, πού μπορεί να φτάσει ο Ιωάννης Παπάβης με τους 7 βαθμούς που ξύλεξε και είναι στην πρώτη θέση? Η ομάδα, αν σκεφτούμε ότι έφτασε ως τέταρτη, με ένα βαθμό στα play-off άρχισε. Αυτή τη στιγμή σε δύο αγώνες έχει φτάσει να είναι πρώτη, με 7. Είναι άθλος για την ομάδα, γιατί πραγματικά σας είπα υπήρχαν προβλήματα, υπήρχαν και γιορτές ενδιάμεσα. Έχουμε πολλά παιδιά που είναι εκτός.
Τι να πω για όλους τους παίκτες μου, συγκεκριμένα για τον Σαχινίδη, για τον Καρατάκη, τι να πω, δεν μπορώ για όλους να πω το κάτι παραπάνω. Και για το Μίσιο, εξαίσιος και ο Μίσιος κράτησε το, το μηδέν παθητικό. Ακριβώς. Όλους, τι να πω. Όλοι είναι εξαίσιοι και δίνω πολλά συγχαρητήρια πρώτα στην ομάδα και μετά και στο staff. Σας είπα όλα, ήταν απίστευτη αυτή η νίκη. Και σε ευχαριστώ και μέσα από την καρδιά μου, δώσα μεγάλη χαρά για την προσπάθεια που έχουν καταφέρει αυτή τη στιγμή που κάνουν αυτό το πράγμα. Κατάλαβα, δεν θα σε κουράσω, θα σε αφήσω να κάνεις μπάνιο. Να σε καλά, τα λέμε, τα λέμε. Για χαρά και πάλι. Ο σκόρερ, ο μοναδικός σκόρερ του παιχνιδιού, ο Αλέξης ο Τσεμεκίδης. Αλέξη, συγχαρητήρια για την εμφάνιση. Δυο λόγια για το παιχνίδι. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, πολύ δυνατό, με πολλές φάσεις και κριθήκαμε στον γκολ. Πιστεύω ότι είχες τα φόντα σήμερα για να δείξεις ότι μπορείς να πετύχεις και δεύτερο τέρμα. Εκεί πέρασε μια φάση στο δεύτερο ημίχρονο, αν θυμάμαι καλά, στο 50, στο 55 που έπιασε ένα δυνατό σουτ. Την έστειλες στα χέρια του Μίσκιου, στα χέρια του αντίπαλου goalkeeper. Πιστεύεις ότι ο Ιωάννης Παπάφης έχει τα φόντα να σηκώσει το πρωτάθλημα φέτος? Έχουμε τα φόντα, εννοείται πως να ανεβούμε κατηγορία. Έχουμε πολύ καλή ομάδα, πολύ δυνατή. Και έχουμε άλλους 4 τελικούς. Μέσα από τους οποίους τι προβλέπεις? Όλα θα φάνουν στο γήπεδο. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Βέβαια και ένας από τους παίχτες του Πυρσού Θεσσαλονίκης, ο Νότης ο Κεστελίδης. Νότη, η άτυχη στιγμή. Πάλι ένα τράβηγμα στο πρώτο μέρος και αναγκάστηκες να περάσεις εκτός αγωνιστικού χώρου. Πες μας δύο λόγια για το παιχνίδι, πώς το είδες, πώς το βίωσες εσύ προσωπικά? Είχε πολύ ένταση το παιχνίδι. Αξίζαμε σίγουρα κάτι παραπάνω. Δεν ήρθε το γκολ. Περιμέναμε το γκολ. Έγινε μια άτυχη στιγμή. Χάσαμε την αυτοσυγκέντρωσή μας. Ήμασταν, θεωρώ, πολύ καλύτεροι. Το δείχνει και ο αγώνας που θα όποιοι το παρακολουθήσουν, φαίνεται και στην κάμερα. Ίσως υπήρχε και ένα πέναλτι, δεν θέλω να σταθώ σε αυτό. Τι να πω, εντάξει, δεν σταματάμε. Η ομάδα έχει δείξει ότι είναι η καλύτερη του πρωταθλήματος. Συνεχίζουμε με ψηλά το κεφάλι. Ο Πυρσός όντως έχει ποιότητα, το είδα και εγώ και όπως όλοι φαντάζομαι οι τηλεθεατές και στο πρώτο και στο δεύτερο μέρος. Καταφανέστατη υπεροχή βέβαια σε εσάς. Πιο τυχερός ο Ιωάννης Παπάφης, κέρδισε το παιχνίδι. Τι πιστεύεις για τον Πυρσό βέβαια στην όλη διαδικασία του πρωταθλήματος? Είναι ακόμα νωρίς, είναι η δεύτερη, τρίτη αγωνιστική επόμενη. Όλα είναι ανοιχτά. Πιστεύω ότι θα παλέψουμε με νύχια και με δόντια μέχρι να φτάσουμε στο στόχο μας που είναι το πρωτάθλημα. Και αν δεν τα καταφέρουμε, τι να κάνουμε? Να είσαι καλά, Νότι, σε ευχαριστούμε. Ψητοπολείο Πατρίκιος. Γύρος, μπιφτέκι, σουβλάκι, λουκάνικο. Ψητοπολείο Πατρίκιος. Ελάτε στο πιο ίνσουβλατζίδικο της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Οι σούβλες πήραν φωτιά και ο Πατρίκιος σας περιμένει. Ψητοπολείο Πατρίκιος. Κλεάδος 33 στην Κάτω Τούμπα. Τηλέφωνο στο 2310-920-20 με delivery και άμεση εξυπηρέτηση. Και φυσικά και το δεύτερο μας κατάστημα στη Νέα Μαδίτο. Υπεύθυνος καταστήματος ο Γιάννης Πατρίκιος.